Την τρίτη τη ΙΤΑ στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια, γνώρισε η Αθλητική Ένωση Μεσολογίου στο πλαίσιο τη 20η Αγωνιστική του 5ου ομίλου τη ΔΕΛΤΑ Εθνική. Η Αθλητική Ένωση, που έχει εξασφαλίσει την άνοδο στην ΓΑΜΕ Εθνική, Ιτήθηκε εδώ σε από τον Εθνικό Φιλιππιάδα με 0-1, παραμένοντα όμω στην πρώτη θέση με διαφορά ασφαλεία 7 βαθμών. Μεγάλη νίκη στην Κέρκυρα επί τη αναγέννηση περιβολίου πήρε ο Άρης Στολικού παραμένοντας παραμένοντα έτσι στην πέμπτη θέση και μία ανάσα από το στόχο του που γι' αυτόν δεν είναι άλλο από την άνοδο που θα επιτευχθεί μέσα από την είσοδο στην τελική επτάδα του πρωταθλήματο. Αναλυτικά τα αποτελέσματα έχουν ω εξή. Όλυπο Κέρκυρα, Οδυσσέα Νιδρίου 3-3. Αθλητική Ένωση Μεσολογίου Εθνικός Φιλιππιάδα 0-1. Μετέωρα Τρίκαλα 0-0. Αναγέννηση Περιβολίου Άρη Ιστολικού 2-3. Και κεραυνο πρωτικου Θεσπρωτικού Αϊτό Διασέλου 1-2 να περάσουμε να δούμε και το βαθμολογικό πίνακα και όπω η κορυφή παραμένει η Αθλητική Ένωση Μεσολογγιού με 37 βαθμού. Ακολουθεί ο Όλυμπος Κέρκυρας με 30. Τα Τρίκαλα με 29 βαθμού. 28 βαθμού έχουν Εθνικό Φιλιππιάδα και Άρης του Τολικού. Φιλοθέη Άρτας 24. 23 βαθμού ο Αϊτό Γιασέλου, τα Μετέωρα και ο Κεραυνός Θεσπρωτικού. 19 βαθμούς για τον Αντισέγγιδρίου και 7 βαθμούς για την Αναγέννηση Περιβολίου. Αναλύει ότι έμεινε η κατάσταση στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, μία αγωνιστική πριν το τέλο για το πρωτάθλημα τη Α1 Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων του Νομού Τουλακαρδανία. Ο Ναυπακτιακό Αστέρας επικράτησε με 2-0 του Ολυμπιακού Πανετολίου και παρέμεινε έτσι στην κορυφή, απέχοντα δύο βαθμούς από τον Ατρόμητο Τυρίου που κέρδισε στο τοπικό τέρμπι τον προμηθέα Γαβρολίνη με 0-1. Μέσα στο κυνήγι μια θέση που οδηγεί στα μπαράζ είναι ο Όμερο Νεοχωρίου, ο οποίο επικράτησε του κεραυνού Καβαλού με 3-0 και έτσι όλα θα κρυθούν την επόμενη και τελευταία αγωνιστική για το ποιε ομάδε θα συμμετέχουν στα έξτρα παιχνίδια για την άνοδο στην δέλτα Εθνική. Αναλυτικά τα αποτελέσματα τη 25η αγωνιστική έχουν ω εξή: Αχυλό Αγγελοκάστρου, Ηρακλή Αστακού 3-3, Ναυπακτιακό Αστέρα Ολυμπιακό Πανετολίου 2-0, Αθλητική Ένωση Τρικόρφου Εθνικό Γουριά 3-0, Προμηθέα Γαβρολίνη Αιτρόμεντου Αντιρίου 0-1, Ο Δεκέμβριο του νεου Χωρίου Γαβαλού 3-0. Παοδόξα Καινουρίου Αϊτό Σταμνά 2-1 και αμφιλοχο απολυτο Απόλυν Δοκιμίου 2-1. Να περάσουμε να δούμε και το βαθμολογικό πίνακα και όπω την κορυφή παραμένει ο Ναυπακτιακό Αστέρα με 59 βαθμού. Ακολουθούν ο Ατρόμο του Σαντηρίου με 57, ο Όμορφο Ναχωρίου με 54, Αχυλό Εκυλοκάσο 45, 44 βαθμού για τον Κεραυνό Καβαλού, 39 βαθμού για τον Αετό Σταμνά, καινούριο 35. Ο Ολυμπιακός Πανετολίου 34, 34 βαθμούς και για τον απόλυτο δοκιμίου, 32 βαθμούς για τον Προμεθέα Γαβρολίμνης, Ηρακλή αστακού 26, 24 βαθμούς για τον Αμφίλοχο και 16 βαθμούς για την Αθλητική Ένωση Τρικόρφου. Μεγάλη νίκη πήρε και το πρωτάθλημα τη Ασκαβδαία, ο Πάσνα στο πλαίσιο τη δεύτερη αγωνιστική τη τελικής φάση. Η ομάδα του Γιώργου Σταθάτο επικράτησε στην Κέρκυρα του Κερκυραϊκού με 69-79 και έτσι είναι στην πρώτη θέση τη βαθμολογία μετά από δύο παιχνίδια. Στον άλλον αγώνα, η γυμναστική εταιρεία του Αγρινίου πήρε το πρώτο ροζ φίλο αγώνα σε αυτή τη φάση, επικρατώντα του Πάσ Γιάννενα με 67-52 στο Αγρίνιο. Ρεπό είχαν η Νικόπολη και ο αθλητικός Όμυρο Βόνιτζα.